Χαιρετίζοντας την μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση της 10ης Ιουνίου ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σωματεία διαφόρων κλάδων εργαζομένων της πόλης ανανεώνουν το αγωνιστικό τους ραντεβού, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής για την ερχόμενη Τετάρτη, η ημέρα κατά την οποία το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων έχει προκηρύξει απεργία και προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 η ώρα. Για νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη απορριφθεί και δεν θα εφαρμοστεί, έκαναν λόγο εκπρόσωποι του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, του Συνδικάτου Οικοδόμων, της Επιτροπής Αγώνας Σχολικών Καθαριστριών αλλά και του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων χαιρετίζει τους εργαζόμενους στα μικρά και μεγάλα καταστήματα της πόλης μας και σε κάθε χώρο δουλειάς στο εμπόριο που συμμετείχαν στην πετυχημένη απεργία της περασμένης Πέμπτης. Τους καλούμε να κλιμακώσουν τον αγώνα τους και να δώσουν την απάντηση που πρέπει στην κυβέρνηση, τον Υπουργό και τα παπαγαλάκια τους, που σε μια απογείωση της πρόκλησης και του θράσους προσπαθούν να μας πείσουν ότι το να γυρνάς 100 και βάλε χρόνια πίσω είναι για το καλό των εργαζομένων, είναι εξυγχρονισμός. Οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά ότι το νομοσχέδιο είναι ένα αντεργατικό έκτρωμα που έρχεται να θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία των εργασιακών μεσαίωνα προς όφελος της μεγαλοεργοδοσίας. Γι' αυτό ακριβώς και θα πάει εκεί που ανήκει, δηλαδή στα σκουπίδια. Καλούμε τους συναδέλφους μας στο εμπόριο να δηλώσουν τη Δετάρτη 16 του Ιούνιου απεργία και να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα γίνει 11 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Συνδικάτο Οικοδόμων χαιρετίζει όλους τους εργάτες που έδωσαν τη μάχη της απεργίας την περασμένη Πέμπτη. Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας σφράγισε την ομόφωνη καταδίκη των εργαζόμενων για το νομοσχέδιο έκτρωμα που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση. Δεν θα το επιτρέψουμε. Την Πέμπτη νέκρωσαν όλες οι οικοδομές και τα εργοτάξια. Δείξαμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη. Η δύναμή μας είναι ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας. Εμείς οι οικοδόμοι μπορούμε να φτιάχνουμε και λεωφόρους, μπορούμε να φτιάχνουμε και τείχους. Τέτοιο τείχος θα φτιάξουμε και με τη μαζική συμμετοχή μας στην απεργία την Τετάρτη 16 Ιούνιου που θα μπλοκάρει την επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Το χρωστάμε στην επόμενη γενιά. Τετάρτη 16 Ιούνιου στις 11 το πρωί όλοι οι οικοδόμοι να είναι στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο. Στη συνείδησή μας το νομοσχέδιο έχει πεταχτεί στα σκουπίδια. Είναι χρέος μας μπροστά σε αυτά που θέλουν να νομοθετήσουν να τους δείξουμε τη δύναμή μας στην οργανωμένη απάντηση στις 16 του Ιούνιου. Αφού η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές 30 Ιουνίου μας απολύουν χωρίς να γνωρίζουμε ούτε τους όρους ούτε ποιες θα εργαστούν το Σεπτέμβριο. Το αντεργατικό έκτρωμα θα επιβάλλει την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας των σχολικών καθαριστριών, την ίδια στιγμή που σήμερα εργαζόμαστε 32 ώρες την εβδομάδα. Οι αλλαγές θα οδηγήσουν μέχρι και 78 ώρες την εβδομάδα. Οι 10 ώρες δουλειά θα σημάνει απολύσεις καθαριστριών, θα αυξήσουν τον αριθμό των αιθουσών που θα αντιστοιχεί σε κάθε καθαρίστρια, ενώ οι δημοτικές αρχές της περιοχής θα ξεσαλώσουν αφού τους δίνει το δικαίωμα να μας στέλνουν από σχολείο σε σχολείο και υπηρεσία σε υπηρεσία για να αναπληρώσουμε τα τεράστια κενά σε προσωπικό καθαριότητας. Απαιτούμε εδώ και τώρα μόνιμη και σταθερή δουλειά, γενναίες προσλήψεις, εκπαίδευση μέσα υλικά, προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και όλα τα αντεργατικά μέτρα που πέρασαν με αφορμή την πανδημία. Καλούμε τις συναδέλφισσες καθαρίστριες να κάνουν το αποφασιστικό βήμα στις 16 Ιουνίου και να απεργήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο εργατικό κέντρο. Η εργατική τάξη μπορεί να γυρίσει στο τροχό της ιστορίας και να κερδίσουμε το μέλλον που μας αξίζει για μας και τα παιδιά μας. Χαιρετίζουμε κι εμείς τους όλους τους συναδέλφους, τόσο του κλάδου όσο και των υπόλοιπων κλάδων της πόλης, που συμμετείχαν την περασμένη Πέμπτη στην πανεργατική πανελλαδική απεργία. Με τη σειρά μας ξανανεώνουμε μάλλον το κάλεσμα και για αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται σε δύο μέρες, για την απεργία της Τετάρτης. Είναι μια απεργία η οποία θα κρίνει το παρόν και το μέλλον για τη ζωή όχι μόνο των εργαζομένων στον κλάδο της εστίασης και στον τουρισμό, αλλά σε κάθε κλάδο. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ώρα ευθύνης και μάχης για όλους. Καλούμε μαζικά να κατέβουν οι συνάδελφοι και στη συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά να απεργήσουν σε κάθε χώρο δουλειάς και να δημιουργήσουμε μαζί με το σωματείο, μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία σε κάθε κλάδο, χώρους αντίστασης, χώρους εστίες αντίστασης σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, για να μην τολμήσουν ούτε να σκεφτούν να εφαρμοστούν αυτά τα οποία προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Για μας απορρίπτεται στη συνείδηση και στην καρδιά,
κάθε εργαζόμενου, είτε είναι στον κλάδο της εστίασης είτε όχι.